θέλεις να μου πεις πριν, γιατί σε είδα ότι όταν είπες για τους 52 καλλιτέχνες, σε πάσα με αυτό που είπες πριν, μόνο 4 άντρες, όλες οι άλλες γυναίκες. Τι λες ρε παιδάκι. Δεν ξέρω αν αυτό σε εξητάρει να πεις κάτι. Όταν είσαι την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με την καινούργια, δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή έχουν προγωγήσει σταυρούς 6 γυναίκες και 4 άντρες. Μόνο 4 τους 52 καλλιτέχνες. Αλήθεια, μόνο 4, σας φάγαμε. Τους έχουμε στα οπόπα. Σας φάγαμε, τελείως αυτό ήταν. Σας έχουμε καθαρίσει. Έχετε εξαφανιστεί από το πλάνο. Πώς ερμηνεύεται αυτό, αγαπητοί μου? Είναι μια ομαδική έκθεση διαστάσεις της μνήμης που παρουσιάζεται στην Γκαλερί Ερμός από το Σύλλογο Αποφύτων. Και αυτό που παρατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι γυναίκες γενικά είναι πιο συλλογικές. Έχουν μια πιο αναπτυγμένη αίσθηση συλλογικότητας. Από τους άντρες οι οποίοι είναι πιο κατά μόνας πηγαίνουν. Μάλιστα. Δηλαδή στις περισσότερες εκθέσεις μας, από τα 35 άτομα, τα 2 ήταν άντρες, τα 4 ήταν άντρες. Όλες οι υπόλοιπες γυναίκες. Αχα. Τώρα 52, 4 άντρες. Κάτι λέει αυτό η ψυχολογία του άντρα καλλιτέχνη, άραγε. Θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο μεταπτυχιακό. Πώς αγαπά να κυνηγάει ο άντρας καλλιτέχνης. Έτσι δεν είναι, και την τέχνη, γιατί και αυτό είναι μια ανάγκη που εκφράζεται. Μια εκφρασμένη ανάγκη είναι και η τέχνη. Λοιπόν, θέλετε να αναφερθούμε στους καλλιτέχνες, θέλετε να αναφερθούμε στην πρόεδρο, σε ποιους, δεν ξέρω. Ας ξεκινήσει. Να ξεκινήσουμε από την πρόεδρο. Καλώς ορίσατε, πρόεδρε. Ευχαριστώ, καλή σας βρήκαμε. Καλή θητεία, επίσης. Λοιπόν, εσείς συμμετέχετε με έργα σας, προφανώς. Ναι, συμμετέχω κι εγώ. Ναι, και το δικό σας το θέμα, να μιλήσουμε γενικά. Η διαστάση της μνήμης είναι κοινό θέμα όλων των έργων. Και έχουμε κάποια στάνταρ, όπως είναι η διάσταση του κάθε έργου, που πρέπει να είναι στάνταρ. Και μετά όλοι έκαναν τη δική τους πρόταση, βγάλαν τη δική τους μνήμη πάνω στο έργο τέχνης. Και έκαναν ένα άδειο κουτί, ένα ξύλινο κουτί ίδιων διαστάσεων, που ήταν ένα κενό νεκρό πράγμα, το μετέτρεψαν σε έργο τέχνης. Α, είχαν δηλαδή ένα θέμα όλοι? Το θέμα ήταν κοινό της έκθεσης όλοι, όλων το έργο. Και ο καθένας έκανε τη δική του πρόταση. Βάση ενός κουτιού. Αυτή είναι η βάση που τους δίνεται. Ναι, ένα κουτί και εκεί μέσα, το οποίο απεικονίζει το μυαλό ενδεχομένως. Το κουτί. Μπορεί. Ορίστε. Τη μνήμη. Βλέπουμε την αφίσα σας. Η διαστάση της μνήμης. Λοιπόν, τι καταλαβαίνει κανένας από την αφίσα σας καταρχήν? Θέλω να κάνουμε συζήτηση γενική. Μην περιμένετε να μου δώσετε απαντήσεις συγκεκριμένες. Θέλουμε μια συζήτηση για κάποιον που ανοίγει την τηλεόραση και δεν έχει ιδέα τι σημαίνει ζωγραφική, τι σημαίνει το θέμα που δώσατε, τι σημαίνουν οι φόρμες, τι σημαίνει οτιδήποτε. Μπορώ να πάρω το λόγο? Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε από ένα κουτί, εξού και οι διαστάσεις, και το θέμα είναι η μνήμη. Αυτό μας έκανε να σκεφτούμε και να δούμε τι θα βάλουμε μέσα στο κουτί σαν καλλιτέχνες, θέλοντας να δείξει ο καθένας τι είναι για αυτόν η μνήμη. Και η μνήμη σαφώς πάει πακέτο και με τη λύθη. Από τη μία έχεις τη μνήμη και από την άλλη έχεις και αυτό που θες να θυμάσαι και αυτό που θες να ξεχνάς. Ναι, η προσωπική μνήμη, η συλλογική μνήμη. Ναι, τα έργα που έχουμε κανονικά και πρέπει να δείξουμε σε πλάνα είναι αντιπροσωπευτικά των καλλιτεχνών. Ναι, ο καθένας σε αυτή την έκθεση έχει 3 έργα. Θα πρέπει να τα βλέπουμε, αλλά μάλλον δεν θα τα δούμε, γιατί ίσως να έχουμε ένα πρόβλημα τεχνικό. Okay. Αν μου το επιβεβαιώσουν από το κοντρόλ, εκτός από την αφίσα, παιδιά, για τα πλάνα. Ναι. Απα, δεν έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Έχουμε πλάνα. Ναι. Είναι ενδεικτικά αυτά τα έργα, γιατί η καλλιτέχνη είναι 52 και ο κάθε καλλιτέχνης έχει και από 3 έργα. Ωραία. Αυτό είναι τρίπτυχο ή είναι ενός καλλιτέχνη? Είναι ενός καλλιτέχνη τα 3 έργα, αλλά όμως δεν είναι τρίπτυχο αναγκαστικά, δηλαδή μπορεί να ταιριάξει και το κάθε ξεχωριστά. Ωραιότατα. Και μια διευκρίνηση πρακτική. Τα έργα όλα είναι προς πώληση και έχουν μια πολύ διαλαστική τιμή των 100 ευρώ το κάθε έργο, έτσι ώστε το έργο τέχνης να μπει στα σπίτια του απλού πολίτη. Βεβαίως, γιατί να μην μπει. Άρα πολλούνται κανονικά. Και όλοι οι καλλιτέχνες είναι εξαιρετικοί και εξαιρετικές οι δουλειές τους. Και αξίζει κανείς να πάει να τα δει. Γιατί τιμές μιλάμε? 100 ευρώ, ναι. Το ένα. 100 ευρώ, ένα τρίπτυχο στην ουσία. Δεν είναι όλα τρίπτυχα. Όχι, το ένα. 100 ευρώ το ένα. Δηλαδή αυτά που είναι 2, 100 και 100. Ναι. Α, οκ. Νόμιζα, ρε παιδιά, ότι είναι καλλιτέχνης και τα 3. Ναι, είναι ο καλλιτέχνης ο ίδιος, αλλά αυτά δεν αναγκαστικά είναι τρίπτυχο. Μπορεί να πάρει κανείς και ένα. Και δεν είναι μόνο ζωγραφική. Όχι, είναι και εγκαταστάσεις, είναι και γλυπτά, είναι και χαρακτικά, πάνω σε πυλό, πάνω σε τζάμι. Έχουμε πάρα πολλό. Με χαρτί. Σε χαρτί. Σκέφτομαι κάποιοι έχουν σπάσει και όλα στα κουτιά. Τα καλούπια. Ναι. Mm-hmm.
Γιατί σκέφτομαι ότι σε ένα λευκό τοίχο, ακόμη και αν ήταν μεγάλων διαστάσεων ο τοίχος, θα μπορούσε ένα τέτοιο έργο να είναι το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται για να διακοσμηθεί, έτσι δεν είναι? Και ας είναι. Ναι, θα μπορούσε. Γιατί το βλέπουμε τώρα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε βέβαια, γιατί είναι οι διαστάσεις της φωτογραφίας από πίσω μικρές. Αλλά αυτό, ας πούμε, είναι ωραιότατο. Μπορώ να πούμε ότι ήδη έχει πάει πολύ καλά η έκθεση. Μπράβο σας. Στα Γκέννη έχει πάρα πολύ κόσμο. Όλα αυτά, πολλά από αυτά έχουν ήδη πουληθεί. Δηλαδή υπάρχει αγοραστική κίνηση. Μέχρι πότε τρέχει η έκθεση? Μέχρι 8 Ιουνίου είναι η έκθεση. Έχουμε ακόμα μία εβδομάδα δηλαδή. Έχουμε ακόμα μία εβδομάδα. Αχα, στην Γκαλερία Ερμός. Στην Γκαλερία Ερμός που είναι στην Λεωφόρος Νίκης 17, ναι, κοντά στην Αριστοτέλους. Πολύ ωραία. Μία έτσι παλιά γκαλερί. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι 52 καλλιτέχνες, πηγαίνοντας κάποιος να δει την έκθεση και αυτό που μας μετέφεραν οι θεατές και το κοινό, πόσο διαφορετικά ο καθένας αντιμετώπισε ένα κοινό θέμα. Ναι. Το θέμα ήταν κοινό για όλους μας, αλλά η αντιμετώπιση ήταν εντελώς διαφορετική. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για κάποιον που θα έρθει να το δει στον χώρο. Δεν βλέπει. Δηλαδή, και είναι και πολύ καλωστημένη. Δηλαδή έχει αέρα στο να τα δεις, να μην μπουκώνει με πάρα πολλά έργα, γιατί είναι όντως πολλά έργα. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή και σαν στο πώς στήσαμε την έκθεση και στο πώς ο καθένας απεικόνισε τη μνήμη. Που είναι, ναι, και πολύ ωραίο θέμα. Είναι το κάθε έργο εντελώς ξεχωριστό και εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Και εφόσον χρησιμοποιούνται και μεικτές τεχνικές και το αποτέλεσμα δεν θα έχει καμία σχέση με το. Επειδή είχαμε το κουτί δεν ήταν κάτι επίπεδο, το κουτί από μόνο του σε πήγαινε σαν καλλιτέχνη να δουλέψει το χώρο. Και επειδή και η μνήμη γενικά έχει μία έννοια τρισδιάστατη για σένα, για τον καθένα μας, πηγαίνεις πίσω, τι κρατάς, τι αφήνεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον σαν θέμα γενικά η μνήμη. Φυσικά. Επομένως, μέχρι και τις 8 Ιουνίου θα βρίσκεστε εκεί, θα συναντάει ο κόσμος που θα έρχεται, τους καλλιτέχνες. Είμαστε εκεί, κυρίως τα απογεύματα, αλλά και τα πρωινά. Είναι και οι άνθρωποι της γκαλερίας που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραιότατα. Ευκαιρία να κάνουμε μια ωραία βόλτα και να δούμε κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Σας περιμένουμε. Με μεγάλη χαρά.